στο πλευρό των πολιτών και των πολλών αναγκών τους, θέτει ο Δήμος Μεσίνης, μειώνοντας τα δημοτικά τέλη σε ειδικές κατηγορίες. Να κάνουμε μια μείωση στα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται χωρίς να εξεταστούν κάποια κριτήρια. Εισοδηματικά, είναι άνθρωποι που έχουν κάποιο είδους αναπηρία, χαμηλούς εισοδηματίες, και εκεί πρέπει να δείχνει ο Δήμος το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπό του. Και εμείς το κάνουμε σε κάθε σχεδόν συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε και αποφάσεις, όπως ήταν και χθες, για μείωση δημοτικών τελών, προκειμένου να ακουφίσουμε κάποιους συμπολίτες μας που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, μίλησε για την προετοιμασία της εμποροπανήγυρης. Είχαμε ένα θέμα σχετικά με την παραχώρηση των χώρων που μας γίνεται από την Ιερά Μονή Βουλκάνου και αφορά το χώρο στον περίβολο της Εκκλησίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου, στα γνωστά Μπεζεστένια, όπως λέμε την περιοχή εκεί, όπως και στον περίβολο του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών. Τα κόστη που θα επιβαρύνουν όσο ενδιαφέρονται να πάρουν θέση, καθώς επίσης και την προμήθεια κάποιων κλωβών έτοιμων που θα χρησιμοποιηθούν ως τουαλέτες για τις ημέρες που θα έχουμε την εμποροπανήγυρη. Όσον αφορά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Ξηρογιάννης σημείωσε. Δηλαδή δεν υποχρεούται, δύναται όμως να τους δώσει, εφόσον υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν τους παραχωρούμε ένα χώρο. Αν και χώρο τους παραχωρούμε. Κάτω στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πριν την αρχή των συνεδριάσεων, τους έχουμε δώσει το ελεύθερο να χρησιμοποιούν εκείνη την αίθουσα, η οποία είναι άνετη, ώστε να φιλοξενηθούν όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, κλιματιζόμενοι και με όλες τις ανέσεις. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή. Από ό,τι έχω καταλάβει, πραγματικά είναι στη βούληση της Δημοτικής Αρχής και στα αμέσως επόμενα σχέδια, άμεσα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, να τους παραχωρηθεί ένας χώρος, και βέβαια εμείς θα έχουμε και την άνεση να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη άνεση χώρων όταν αποπερατωθεί αυτό το μεγάλο έργο του φιλοσοφικού.